Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας και θα ανοίξουμε αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή από πίσω μου. Είναι η τηλεόραση της LG OLED. Είναι το μοντέλο η 48 CX. Ακριβώς το μοντέλο για να σας πω είναι το OLED 48CX 6LB. Τα τελευταία τα γράμματα, το LB, έχουν να κάνουν κάτι με τα χρώματα, γιατί έχει δύο κωδικοποιήσεις, όπου είναι είτε ανοιχτό γκρι είτε σκούρο γκρι. Δηλαδή δεν έχει κάποια μεγάλη σημασία το τελευταίο το κομμάτι. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, είναι 4K, είναι OLED, έχει τον επεξεργαστή τον α9, την τρίτη γενιά της LG, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR, HDMI 2.1. Θα ανοίξουμε τη συσκευασία, θα δούμε τη συσκευή και θα σας πω και τις λεπτομέρειες στην πορεία. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Έχω και παρέα για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε και να μην σπάσει, γιατί είναι του επικινδύνου. Είναι ο φρίαδας που βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε το υπέροχο αυτό σκοπίδι που δεν ξέρω τι άλλο θα χρειαστεί και ελπίζουμε να βγει σώα και αυλαβής αυτή η τηλεόραση μέσα από το κουτί. Ξεκινάμε, γιατί έχω και εγώ πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια για να το δω, για να σας πω την αλήθεια. Το συγκεκριμένο είναι το μοντέλο του 20. Ωραία. Είναι δηλαδή το περσινό το μοντέλο. Είναι η πρώτη η 48 που έχει βγάλει η LG και γενικότερα είναι η πρώτη 48 που έχει βγει παγκοσμίως, η οποία είναι και OLED. Και αυτό έγινε από την LG. Όχι ότι τη διαφημίζω, αδιάφορο. Όποια εταιρεία και να το έβγαζε, το ίδιο πράγμα θα μου ήταν. Λοιπόν, βγάζουμε αυτά εδώ πέρα από πάνω, όπως το βλέπουμε, και να δούμε λίγο τι έχει εδώ πέρα μέσα. Αυτό εδώ είναι το καπάκι το οποίο μπαίνει στην τηλεόραση από πίσω, εκεί πέρα που βάζουμε τα καλώδια και συνδέεται η βάση. Δεν ξέρω αν θα το χρειαστούμε το συγκεκριμένο, θα το δούμε στην πορεία. Εδώ πέρα έχουμε τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες, όπως επίσης και τα εγχειρίδια. Το τηλεχειριστήριο είναι αυτό το κλασικό που έχει η LG, που είναι με τον pointer. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, που έχει και το διχτάκι και τη ροδέλα και τα πάντα. Επάνω έχει ένα κουμπί για το Netflix, ένα κουμπί για το Prime Video και τις φωνητικές εντολές, αυτά. Τι έχουμε βάση. Εδώ. Η βάση. Ναι. Ωραία, οπότε θα την ανοίξουμε τη συνέχεια. Να την ανοίξουμε λίγο τώρα να τη δούμε. Αυτό ανοίγει από το πλάι. Δεν είναι ελαφριά η βάση, απλά να το έχετε στο νου σας. Είναι... Πώς συνδέεται αυτό? Έτσι. Άρα είναι το πίσω. Ναι, είναι το πίσω. Α, γιατί έχει και τα καλώδια. Και μπαίνει εδώ, σωστά. Και έχει και το μπροστά. Η βάση λοιπόν είναι αυτή εδώ, όπως το βλέπουμε. Και στέκεται έτσι. Θα σας δείξω από εδώ. Είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το πίσω το κομμάτι, όπως το βλέπετε. Το πάνελ είναι από εδώ μπροστά. Εδώ είναι που περνάνε τα καλώδια, για να μην μπλέκουν και να τα έχουμε μαζεμένα και συγκεντρωμένα. Εδώ μπροστά είναι που μπαίνουν οι βίδες, αν το δείτε, για να μπορέσει να σταθεί. Και έχουμε αυτό που μπαίνει μπροστά. Αυτό, το οποίο μπαίνει έτσι. Άρα στέκεται κατά αυτόν τον τρόπο. Πίσω, μπροστά. Αυτό είναι που βλέπουμε εδώ. Συνεχίζουμε με το unboxing. Και έχει μείνει μόνο το πάνελ. Για τράβα λίγο εσύ, Freedat. Αυτό σηκώνεται. Όχι. Σηκώνεται και για να βγει από κάτω. Όχι, δεν σηκώνεται. Φέρνω. Άρα. Βγαίνει το πλαίνο, βγαίνουν αυτά. Βγάζουμε αυτό.
Και τώρα θα το σηκώσουμε με τα χέρια. Θα το με έναν τρόπο. Αν το πιάσεις, χωρίς να... Πώς θα είναι. Θα βγάλουμε αυτό. Επίσης εδώ είναι τα αγαπημένα φιλιζόλ που γεμίζουν όλο το σπίτι με τελίτσες και μαλακιούλες. Μήπως πρέπει να την ξαπλώσουμε στο καναπέ για να τη δέσουμε. Πώς να τη δέσουμε, για να δέσουμε τη βάση. Ναι. Είναι αυτήν εδώ. Όπως την βλέπετε, όπως την βλέπετε. Όπως την βλέπετε. Τώρα ξέρουμε ότι μερικοί θα μας κοροϊδεύετε, η αλήθεια είναι. Ας είναι από κάτω. Για το πώς την βγάλαμε, αλλά... Εγώ δεν το κάνουμε και κάθε μέρα. Ναι, είναι μια αλήθεια. Αυτό να το βάλω από εκεί. Θα το βάλω από εκεί. Φεύγει αυτό εδώ. Οι παλιότερες συσκευασίες θυμάμαι ότι είχαν. Σηκωνόταν όλο το πλάι και έμενε αυτό όπως το έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Άρα λοιπόν. Ποιο το πιάνει. Αυτό εδώ είναι το πίσω. Αν το δείτε εδώ. Το άλλο. Είναι. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που είναι το OLED. Θα σας το γυρίσω λίγο στο πλάι. Αυτό εδώ, όπως το βλέπετε, είναι 6 χιλιοστά, αυτό εδώ πέρα. Και αυτό εδώ, αν θυμάμαι καλά, είναι 4,75, κάπου εκεί. Εκατοστά, γιατί κάπου πρέπει να μπουν και τα ηχεία και τα πάντα. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτό. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να το βλέπουμε. Να το βάλουμε από το καναπέ. Εδώ από πίσω, έχουμε και λέμε. Optical Digital Audio Out. Εδώ είναι οπτική είναι ουσιαστικά που τη συνδέουμε για να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτήν και να τη στείλουμε στο home cinema σε κάποιο ηχείο ή κάπου. Εδώ είναι το LAN και εδώ έχουμε κεραία επίγεια, κεραία δορυφορική, το HDMI το 4, 2 USB και τα υπόλοιπα είναι στο πλάι. 3 HDMI και ένα USB. Και έχουμε και το PC MCIA card slot. Αυτά και εδώ είναι το καλώδιο για το ρεύμα. Και τώρα λοιπόν θα τις... εδώ για να με βλέπετε. Τώρα λοιπόν έχω υδρώσει. Τώρα λοιπόν θα τη βάλουμε πάνω στο καναπέ για να μπορέσουμε να τη συνδέσουμε, ελπίζοντας ότι δεν θα κάνουμε κάτι κακό. Πιάστε από κάτω με το φελιζόλ και θα το βάλουμε να το βάλουμε στο καναπέ. Πρόσεχε εδώ πέρα θα τη γυρίσουμε. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, πώς και με έχω γίνει, έχουμε συνδέσει τη βάση της τηλεόρασης την κάτω και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να βάλουμε αυτό. Μην μας κοροϊδεύετε όλοι οι υπόλοιποι, είμαστε λίγο στο ψάξιμο. Και παίζει να κάνουμε βλακιούλα, η αλήθεια είναι, γιατί βάλαμε την βάση την πίσω, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έπρεπε να συνδέσουμε πρώτα αυτό και μετά την άλλη. Έχω την ίδια τηλεόραση, αλλά ένα χρόνο πριν. Εγώ να πω λίγο εδώ πέρα τα εξής. Αυτές τις τηλεοράσεις έχουμε πάντα το νου μας όταν τις βγάζουμε από το κουτί. Όταν πάμε να τις ξαπλώσουμε εκεί που θα τις αφήσουμε και να μπορέσουμε να τις δέσουμε. Πρώτον, δεν βάζουμε ποτέ μία τηλεόραση, είτε είναι OLED είτε δεν είναι OLED, σε σκληρή επιφάνεια. Δεν την βάζουμε. Απαγορεύεται. Είναι δηλαδή αυτό σίγουρο. Τη βάζουμε πάντα σε μαλακή επιφάνεια, κρεβάτι, καναπέ, οτιδήποτε. Και εγώ πάντα
την ξαπλώνω χρησιμοποιώντας το πλαστικό μέσα στο οποίο είναι εξ αρχής στη συσκευασία για να μην γρατσουνιστεί κιόλας η οθόνη από μπροστά ή γίνει κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Και φυσικά προσοχή μεγάλη στο πώς την πιάνουμε όταν την ξαπλώνουμε. Για να μην έχουμε κάποια θέματα ή οτιδήποτε. Έχοντας πει αυτά, ο άλλος ακόμα βαδεύεται. Άρα πρέπει να μπαίνει εδώ. Από πάνω. Λοιπόν, το βρήκαμε. Αυτό εδώ έχει δύο οδηγούς, αν το δείτε. Αυτές τις εσοχές που βλέπετε να έχει εδώ πέρα. Άρα το παίρνετε. Αυτές οι εσοχές, για να σας το δείξω, δείτε λίγο αυτήν η βάση, βλέπετε που έχει αυτά εδώ. Αυτό. Και αυτό. Αυτές οι εσοχές πιάνουν εδώ ακριβώς. Βλέπετε το. Κουνείται. Και αφού το σετάρουμε, βάζουμε τις βίδες εδώ από κάτω. Αυτά τα τρία. Ένα, δύο, τρία. Για πάλι να πάρει. Εννοείται ότι όλα αυτά γίνονται πάντα καλύτερα όταν έχεις ηλεκτρικά χασαπίδια. Το βάλαμε, αν το δείτε τώρα δεν φεύγει. Και αφού το βάλουμε, μετά το συνδέουμε εδώ. Όσο βάζουμε τις βίδες, να πω εγώ το εξής. Όσο βάζω τις βίδες, παιδιά. Ναι, αυτό. Εγώ εδώ θα βάλω το καπελάκι μου. Να πω λίγο το εξής. Τηλεόραση έχει WebOS. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο WebOS έχει. Το 4, το 5, γιατί... Κάθε χρόνο βγάζει και ένα καινούργιο, το οποίο φυσικά είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Επίσης υποστηρίζει Apple TV+, Netflix, Amazon Prime, έχει επίσης Disney+. Αυτές οι τηλεοράσεις επίσης με αναβάθμιση την οποία παίρνουν, γιατί αναβαθμίζεται το λειτουργικό τους, εγκαθίσταται αυτοματοποιημένα μετά από συμφωνία που έχει γίνει και το Cosmote TV, άρα δηλαδή μπορείτε να συνδεθείτε με τα στοιχεία σας και σε αυτό για να κάνετε χρήση κανονικά. Η τηλεόραση έχει ηχεία τα οποία βγάζουν, αν θυμάμαι καλά, 40 W σε ήχο. Αυτά σαν λεπτομέρειες θα τα δω και σε λίγο. Είναι έτοιμο, τελειώσαμε, άρα τώρα θα τη βάλουμε κατευθείαν στο έπιπλο που βλέπετε εδώ πέρα. Από πού να πιάσω. Έτσι. Από κάτω. Εβουαλά, η τηλεόραση είναι έτοιμη. Στην αρχή σας φοβίζει λίγο, γιατί είναι ευαίσθητες, είναι λεπτές, οπότε λες μη σπάσει, μη κάνει, μη ράνει. Αφού το συνηθίσουμε όμως, μετά προχωράει κανονικά. Λοιπόν, η τηλεόραση έχει στηθεί, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν με βλέπετε, σας χαιρετώ. Αυτό εδώ πέρα είναι το τηλεχειριστήριο που σας έδειχνα και προηγουμένως. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε το πλήκτρο για το Netflix, το πλήκτρο για το Amazon Prime. Εδώ πέρα είναι κάποια ακόμα. Και είναι αυτό. Εδώ πέρα μέσα μπαίνουν οι μπαταρίες, αν το δείτε δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα εδώ. Και τώρα θα ανοίξουμε την τηλεόραση. Θα είναι η πρώτη εκκίνηση την οποία θα κάνουμε. Άρα θα τα δούμε όλα μαζί τώρα. Βλέπετε λέει κατευθείαν WebOS. Η τηλεόραση αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη καθόλου στο ίντερνετ. Δεν είναι πουθενά. Καθότι είναι και OLED, όπως μπορείτε να δείτε, τα πάντα το μαύρο βασικά είναι το απόλυτο μαύρο. Και δεν χρειάζεται να σας σχολιάσω τι θα γίνει με το που τελειώσουμε το σετάρισμα. Θα γίνει φαγητό. Θα γίνει δουλίτσα δηλαδή. Αυτά τα έκανε και σε σένα. Τα έκανε και σε εμένα. Press the OK button on your remote. Λογικά είναι για να συντονιστεί. Α, ωραία. Μπορούμε να επιλέξουμε γλώσσα. Γλώσσες, αν θυμάμαι καλά, έχει συνολικά 38. Εγώ θα διαλέξω τα ελληνικά. Διαλέγει αυτόματα επίσης την χώρα που λέει Ελλάδα. Και λέει, η έναρξη λειτουργία της τηλεόρασης θα γίνεται από προεπιλογή στην κανονική διαμόρφωση. Ωραία. Όχι, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω σε λειτουργία καταστήματος. Επόμενο.
Χωρίς σύνδεση. Συνδέστε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιείτε και με την τηλεόραση. Να πω λίγο το εξής. Στην τηλεόραση. Το κατάλαβε. Στην τηλεόραση το HDMI το 2 είναι το EARC. Το EARC ουσιαστικά είναι το κανάλι το οποίο περνάει ήχο και εικόνα και μπορούμε με αυτό να ανεβοκατεβάζουμε επίσης τον ήχο αν έχουμε κάποιο home cinema συνδεδεμένο ή κάτι. Το Wi-Fi για κάποιο λόγο δεν συνδεότανε. Οπότε σύνδεσε ένα καλώδιο Ethernet. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Μας λέει εδώ πέρα τους όρους της τηλεόρασης τους οποίους πρέπει να αποδεχτούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτός είναι ο ήχος που βγαίνει από την τηλεόραση. Για να διαλέξει επαγγελματική εικόνα. Α, και τώρα είναι πιο καθαρό. Ναι. Τώρα είναι λίγο πιο θολό. Καταφέρεις. Τώρα είναι λίγο πιο καθαρό. Και για να μην κλείσω. Εξαιρετικό. Έτσι θα είναι. Επόμενο. Ένα μικρό μυστικό όσον αφορά το τηλεκοντρόλ. Αν το δείτε εδώ πέρα πάνω, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, έχει το... το γρανάζι, να το πω εγώ έτσι. Αν το πατήσουμε μία φορά στην οθόνη, μας εμφανίζει αυτό. Αν όμως το κρατήσουμε πατημένο συνεχόμενα, μας ανοίγει κατευθείαν τις ρυθμίσεις. Αν πατήσουμε στο τηλεκοντρόλ που βλέπουμε εδώ πέρα το σπιτάκι, αυτό εδώ πέρα το κουμπί δηλαδή, μας εμφανίζει αυτό εδώ πέρα κάτω. Αυτή τη στιγμή τα συγκεκριμένα είναι αυτά που έχει εγκατεστημένα. YouTube, Apple TV+, το Netflix, το Prime Video, το Rakuten TV που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Αυτό εδώ είναι της φιλαρμονικής ορχήστρας του Βερολίνου νομίζω. Και συνεχίζει. Όταν θα κάνει το update, λογικά θα πρέπει να μας εμφανίσει από ό,τι σας είπα και προηγουμένως και το COSMOTE TV. Και μπορούμε φυσικά να βλέπουμε την πορεία του update μέσα από την υποστήριξη ενημέρωση του λογισμικού. Και μας δείχνει εδώ πέρα το πόσο έχει κατεβάσει. Περιμένουμε να το κατεβάσει για να το εγκαταστήσει και να δούμε τι θα μας κάνει στην πορεία. Η τηλεόραση έχει μόλις κατεβάσει το καινούργιο λειτουργικό. Έχει βγάλει πάνω δεξιά, δεν το πρόλαβα για να το γράψω, το ότι το λειτουργικό εγκαταστάθηκε και θα χρειαστεί να κάνουμε επανεκκίνηση. Οπότε κλείνουμε την τηλεόραση. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει να τρώμε. Αφού την κλείσουμε, την ξανανοίγουμε. Τώρα που θα την ανοίξουμε, θα μας εμφανίσει στην οθόνη λογικά. Αυτό ακριβώς, το WebOS. Το κάτω του σημαδάκι που βλέπετε δείχνει να μην τη βγάλουμε από την πρίζα για να αλλάξουμε την είσοδο της εικόνας, δηλαδή να πάμε από την κεραία στο HDMI ή σε κάτι άλλο. Πατάμε το σπιτάκι επάνω στο τηλεκοντρόλ και επιλέγουμε τον πίνακα ελέγχου σπιτιού. Και μας μεταφέρει μετά εδώ πέρα, όπου μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε. USB Media Server, κάποιο οποιοδήποτε από τα HDMI, έχει AirPlay επίσης και έχει και Bluetooth. Ό,τι έχετε επιλεγμένο, αν το δείτε εδώ πέρα, ας πούμε, που είναι το Live TV, έχει πάνω δεξιά μία τελίτσα. Αν πάμε στο HDMI το 3, αλλάζει η τελίτσα και πάει εδώ. Αυτό είναι το μενού του, το βασικό. Αφού το επιλέξουμε εδώ από κάτω, μετά πατάμε επάνω, μας το μεγενθύνει και όλο αυτό είναι έτοιμο. Έχοντας λοιπόν συνδέσει την τηλεόραση, έχοντας στήσει τα πάντα, έχοντας ετοιμάσει όλο το καθιστικό εδώ πέρα, ήρθε η ώρα να σας πω απλά κάποιες πολύ βασικές λεπτομέρειες. Έχω καθίσει επάνω στον καναπέ για να είμαι και άνετα. Θα σας τα πω μέσα από τη σελίδα, γιατί προφανώς δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Να πούμε λίγο πάλι τα βασικά. Η τηλεόραση είναι 4K 3840x2160. Το πάνελ της είναι στα 100 Hz. Επίσης, επειδή μιλάμε για OLED, έχουμε το μαύρο της OLED, δηλαδή είναι αυτό που αποκαλούμε μέχρι τώρα το τέλειο μαύρο, γιατί είναι αυτοφωτιζόμενα pixel, έτσι το χαρακτηρίζουν. Και από εκεί και πέρα να πούμε λίγο πάλι τα βασικά. Dolby Vision, HDR, HLG, δεν υποστηρίζει ακόμα το HDR10, το Plus. Σε ήχο το συγκεκριμένο, η τηλεόραση δηλαδή έχει δύο ηχεία, συνολικά. Εδώ πέρα λέει ότι έχει ισχύ εξόδου 40W, είναι 2,2,
Τώρα, εδώ πέρα υπολογίστε ότι με κάποιο λογισμικό και με κάποιον τρόπο τραβάει, κάνει, ράνει και σας το κάνει 5,1, σαφώς δεν είναι 5,1. Αναλόγως στην πηγή, ο ήχος θα είναι πολύ καλός, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν φυσικά βλέπετε τηλεόραση, κανονικά κανάλια δηλαδή, επίγεια, ίσως να χρειάζεται να ανοίξετε τηλεόραση λίγο παραπάνω, τον ήχο, να ανοίξετε λίγο παραπάνω για να μπορέσετε να ακούγετε καλύτερα. Ο επεξεργαστής της τηλεόρασης είναι ο Α9, η τρίτη γενιά, άρα μιλάμε για καλύτερη επεξεργασία, είναι τετραπύρινος. Αυτό σημαίνει καλύτερη εικόνα, λιγότερο τρεμόπαιγμα, να το πω έτσι, όταν έχουμε πολύ γρήγορες κινούμενες εικόνες. Σαφώς, γιατί έκατσα και διάβασα και λίγο κάποια reviews online και το είχα διαβάσει και παλιότερα και για παλιότερα πάνελ. Να τονίσω λίγο το εξής εδώ πέρα, βασικά πριν σας πω αυτό. Όλες οι μεγάλες εταιρείες τύπου Sony, Panasonic, Hisense και ποιες άλλες χρησιμοποιούν OLED, όλες χρησιμοποιούν πάνελ της LG. Γενικότερα λένε ότι όσον αφορά τις εικόνες και το τρεμόπαιγμα, το καλύτερο το έχει η Sony, δηλαδή αυτήν έχει τον καλύτερο επεξεργαστή και αυτήν θα έχει και την καλύτερη απόδοση όσον αφορά το συγκεκριμένο. Χωρίς να σημαίνει ότι οι τηλεοράσεις της LG δεν έχουν καλή απόδοση, απλά σε αυτό το κομμάτι κερδίζει η Sony. Στα χρώματα βέβαια και σε όλα τα υπόλοιπα είναι ίδιο. Άρα λοιπόν, επεξεργαστής Α9, η τρίτη γενιά, για να μπορούμε να έχουμε και AI, δηλαδή Artificial Intelligence, ούτως ώστε να μπορεί η τηλεόραση να καταλαβαίνει το περιεχόμενο που βλέπετε, να μπορεί να προσαρμόζει αντίστοιχα τα χρώματα, τον ήχο, γιατί κάτι κάνει όσον αφορά και την εικόνα. Κάτι παίζει νομίζω και με την ένταση του φωτός, κάπως προσαρμόζει όσον αφορά το Dolby Vision. Κάτι κάπου εκεί επηρεάζει και ο επεξεργαστής. Δεν το έχω καταλάβει καλά για να σας πω την αλήθεια τι κάνει. Επίσης έχει αυτό που οι παίκτες παιχνιδιών θα αγαπήσουν πάρα πολύ, είναι το LG Sync. Αυτό σημαίνει καλύτερη απόδοση όσον αφορά τα παιχνίδια, γιατί εφόσον το υποστηρίζει η κονσόλα μας, δηλαδή αν έχουμε κάποιο Xbox One S, Xbox One το τελευταίο τέλος πάντων, όπως επίσης και το PlayStation το 5, θα έχουμε σίγουρα καλύτερη απόδοση. Έχει 1 millisecond όσον αφορά την απόκριση, δηλαδή μιλάμε για την καλύτερη δυνατή απόκριση αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι λέει εδώ πέρα, επίσης που το βλέπω και μέσα από την σελίδα της LG, υποστηρίζει VRR, αυτό είναι μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης, και ALLM, αυτό είναι λειτουργία αυτόματου χαμηλού λανθάνοντα χρόνου. Όπως επίσης είναι και το EARC που σας ανέφερα και προηγουμένως, που είναι ενισχυμένο κανάλι επιστροφής ήχου. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το HDMI 2,1 που υποστηρίζει η τηλεόραση. Σε γενικές γραμμές, αυτά είναι τα βασικά. Η τηλεόραση είναι πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά τις ίντσες του 48 είναι επίσης εκπληκτικό. Θεωρούσα ότι το 55 είναι το πολύ καλό ας πούμε, αλλά νομίζω ότι και το 48 είναι εκπληκτικό. Γενικότερα είναι μια τηλεόραση που θα την συνέστηνα. Αν έχετε κάποιο μικρότερο χώρο, ταιριάζει, βολεύει και κάνει. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Γενικότερα εγώ τα τελευταία χρόνια έχω OLED και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος συνολικά. Επίσης δεν έχω πάρει OLED από κάποια άλλη εταιρεία πέραν της LG. Αυτά από μένα. Ό,τι άλλο θέλετε μου το λέτε, μου το ρωτάτε. Ξέρω είναι λίγο περίεργο το βίντεο το συγκεκριμένο, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει να κάνουμε το unboxing και να τη στήσουμε για να τη δείτε πώς φαίνεται, γιατί και εγώ έχω την απορία. Μην ξεχάσετε να μου το γράψετε στα σχόλια αν θέλετε κάτι να μου το πείτε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, όπως επίσης να πατήσετε και το κουμπάκι από το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Είμαι ο Γκρίγκης για τη καρδιά σας. Να περνάτε καλά, να προσέχετε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.